Μια δήλωση προς τους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, κύριε Σφακιανάκη, παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μην πω κάτι. Γιατί θα σας πω ασφαλώς. Εκάτσαν το μέσα στο κρατητήριο τον άνθρωπο για μια νύχτα νημίση μου ήβραν έναν πιστολούι μέσα στο αυτοκίνητο και δεν είχε άδεια κατοχής. Εμείς όμως μάθαμε ακριβώς τι έγινε και έχουμε αποκλειστική είδηση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η βροχή που μαστίζει τους τρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή είναι άδεια, φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Κυρία Σφακιανάκη, τι έγινε ρε Αλάνια, γιατί με διακόπτετε να πούμε. Εγώ σας διακόπτω να ασκείτε το λειτουργήμά σας. Κύριε Σφακιανάκη, κάνουμε έναν έλεγχο. Φαντάζομαι έχει ένα τεστ του κορονοϊού. Εννοείται το έχω κάνει. Έχω πέσει εγώ θύμα της εξουσίας. Κάπου εδώ πέρα το έχω. Κάπου εδώ πέρα, μισό λεπτό να το βρω. Ήτανε κάπου δαχαμέ, όμως θα έπεσε χαμέ και κάπου χάθηκε παράλληλα. Κάπου το είχα παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να το βρω και πάλι. Να το εδώ πέρα, κάπου κρύφτηκε το ατιμούτσικο. Ορίστε, βεβαίως, ξεκάθαρα. Κύριε Σφακιανάκη, πρέπει να έρθετε μαζί μας στο τμήμα. Γιατί ρε παιδιά, είναι εξουσία αυτή. Είμαστε πρόβατα, τι λέει εκεί πέρα, αφού είμαι αρνητικός, είμαι νέγκατη. Πρέπει κύριε Σφακιανάκη. Μα τι να έρθω, αφού είναι νέγκατη. Είστε ένα πιστόλι που με σημαδεύει για να μου ανοίξει τρύπες η καρδιά. Είσαι θεία, ναι κυρία. Κράτα γερά νότι μου, ρε κουμπάρε τόσο μπάτσο, άιστο ρε κουμπάρε να πάει στο καλό. Ε, Ιωάννη μου πάντως ήταν να του πω κύριε νότι να πάει στο καλό, αλλά από να έρχομαι στα μπουζούκια θα πίνω με την παρέα μου μούχτη. Συνέχεια. Κάθε εβδομάδα.